Για όλους εσάς τους πρωινούς τύπους που δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς καφέ, αλλά και για όλους εσάς τους τύπους που μέσα στην ημέρα γενικότερα δεν μπορείτε να ζήσετε χωρίς καφέ, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας και σήμερα θα ανοίξουμε μια καφετιέρα Heroes, είναι η γνωστή Mini Presso από την εταιρεία Wakako. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορούμε να πάρουμε μαζί μας σε κάποιο ταξίδι μας ή μπορούμε να το έχουμε στο σπίτι μας και να μας πιάνει ελάχιστο χώρο για να μπορούμε να κάνουμε καφέ. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Όπως βλέπετε στη συσκευασία γύρω-γύρω μας δείχνει τη μηχανή, μας γράφει ακριβώς την επωνυμία και από την πίσω πλευρά μας δείχνει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την μηχανή, όπως επίσης και τα εξαρτήματα τα οποία περιέχονται μέσα σε αυτήν. Από πάνω, όπως μπορείτε να δείτε, δεν έχει κάτι. Ανοίγοντας το χαρτάκι το οποίο καλύπτει, βγάζουμε τη μηχανή από μέσα, η οποία έρχεται μέσα σε μία τύπου υφασμάτινη σακούλα. Ενώ συνεχίζοντας με τη συσκευασία και το τι ακόμα περιέχει μέσα, θα δούμε ότι περιέχει ένα σακουλάκι με το βιβλιαράκι που αφορούν τις οδηγίες χρήσης και δεν περιέχει κάτι άλλο. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το σακουλάκι το οποίο καλύπτει τη συσκευασία. Κατεβάζοντας το, βλέπετε ότι είναι μία μαύρη συσκευή, η οποία φαίνεται να έχει δύο καπάκια. Βλέπετε ότι από τη μία πλευρά γράφει Wakako, ενώ περιστρέφοντάς το από μπροστά βλέπετε ότι έχει και μία εξοχή, ένα εξόγκωμα να το πω έτσι. Και πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα σε αυτά που φαίνονται σαν καπάκια. Όπως βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, αυτά είναι κάτι πορτοκαλί στοιχεία τα οποία δεν ξέρω τι κάνουν. Αδειάζοντας ωστόσο το περιεχόμενο από αυτό το καπάκι, βλέπουμε ότι έχει ένα βουρτσάκι για να καθαρίζουμε την καφετιέρα. Όπως επίσης έχει και έναν δοσομετρητή. Αυτόν προφανώς το χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βάζουμε καφέ στη βάση που έχει, φαντάζομαι, στο άλλο καπάκι, για να μπορούμε να βάλουμε τη δόση που θέλουμε και να κάνουμε τον καφέ. Στο άλλο το καπάκι βλέπουμε ότι δεν έχει κάτι. Αυτό φαντάζομαι βέβαια ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ποτήρι. Και βλέπετε εδώ πέρα από κάτω ότι έχει κάτι σαν τρυπούλα που από εκεί φαίνεται ότι βγαίνει ο καφές. Το συγκεκριμένο ανοίγει, όπως μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή, και από εδώ έχει πορτοκαλί στοιχεία. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να έχει το φίλτρο στο οποίο βάζουμε τον καφέ. Πάμε ωστόσο να δούμε ακριβώς τι παίζει με αυτό. Αυτό βγαίνει και όντως είναι το σημείο, το αντικείμενο στο οποίο μπαίνει ο καφές. Και από πάνω βλέπετε ότι έχει αυτό το μεταλλικό στην άλλη πλευρά, στην άλλη επιφάνεια, με τις τρεις τρυπούλες, είναι από εκεί που περνάει το νερό για να μπορεί να διαχυθεί ο καφές, να διαλυθεί και να το δούμε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχει αυτό το στρογγυλό, το οποίο το γυρίζουμε και ανοίγει. Αυτό βλέπετε ότι πατώντας το μπορούμε να το ξαναγυρίσουμε και να ξαναμείνει σταθερό εκεί πέρα. Ωστόσο το συγκεκριμένο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και πατάμε για να μπορούμε να βγάλουμε καφέ. Εγώ εδώ πέρα σας έχω κάνει μια πολύ όμορφη εικόνα για να πάμε να χρησιμοποιήσουμε απευθείας και την καφετιέρα και να δούμε τι γίνεται. Έχω φέρει τον καφέ μου. Ανοίγω λοιπόν εδώ πέρα το καπάκι για να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στο φίλτρο τον καφέ, ούτως ώστε να το χρησιμοποιήσουμε. Ξεβιδώνω, βγάζω την υποδοχή για να μπορέσω να βάλω τη σκόνη. Αυτό εδώ πέρα το τονίζω ότι παίρνει σκόνη καφέ, δεν είναι και τρίφτης για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Βγάζω το δοσομετρητή. Παίρνω λοιπόν τον καφέ από τη συσκευασία, τον βάζω μέσα εκεί και αυτό εδώ πέρα, να σας πω και μια πολύ μικρή λεπτομέρεια. Τον δοσομετρητή μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αφού αδειάσουμε τη σκόνη του καφέ μέσα στην ειδική υποδοχή που έχει η καφετιέρα. Να τον χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον δοσομετρητή για να μπορέσουμε να πατήσουμε από πάνω τον καφέ, να τον πιέσουμε για να μπορέσει να βγάλει μια πιο γεμάτη γεύση. Τώρα δεν ξέρω τι κάνει το συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν είμαι πολύ φαν του καφέ, οπότε δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο καλά. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με αυτό, το ξαναβάζουμε επάνω στο άλλο το καπάκι και το βιδώνουμε στην καφετιέρα. Συνεχίζοντας λοιπόν, παίρνουμε το άλλο το καπάκι και βλέπετε εδώ πέρα που έχει ένα χείλο στο οποίο φαίνεται στο φως. Μέχρι εκείνο το σημείο και τύπου μισό ή ένα χιλιοστό λιγότερο, βάζουμε νερό. Αφού βάλουμε νερό, καυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε τον καφέ και να βγει από κάτω, το βιδώνουμε. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια, εάν βάλετε παραπάνω νερό, βιδώνοντάς το, αυτό θα χυθεί. Οπότε προσέξτε, γιατί μπορεί να σας κάψει. Τραβάμε το έμβολο προς τα έξω, το βάζουμε πάνω από το ποτήρι στο οποίο θέλουμε να χύσουμε τον καφέ και αρχίζουμε και το πατάμε για να μπορέσει αυτό από την πίεση να περάσει το νερό και να φιλτραριστεί ουσιαστικά μέσα από τον καφέ και να αρχίσει να βγαίνει. Βλέπετε ακριβώς πως βγαίνει ο καφές από κάτω, σαν χρώμα βγαίνει πάρα πολύ ωραίος και από πάνω κάνει και αφρό. Είναι πάρα πολύ βολικό, γενικότερα βλέπετε ότι δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο.
θα χρειαστεί λίγο υπομονή και λίγο συνήθεια με το χέρι σας για να μπορέσετε να βγάλετε τον καφέ όπως ακριβώς χρειάζεται και όπως ακριβώς πρέπει. Είναι ωστόσο μια πάρα πολύ καλή επιλογή και ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Ο καφές, επειδή εν τέλει μετά τον δοκιμάσαμε, βγήκε πάρα πολύ ωραίος. Μπορώ να σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή αγορά. Και αν θα το συνέστηνα, ναι, για εσάς που πίνατε καφέ θα το συνέστηνα. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing από τη mini presso της Wakako. Εσείς φυσικά ό,τι θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Είμαι ο Greek Zia της καρδιάς σας. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Η μηχανή είναι μικρή, είναι φορητή, είναι εύκολη στη μετακίνηση, δεν πιάνει πάρα πολύ χώρο και πάρα πολύ όγκο εφόσον θέλουμε να την έχουμε πάνω στο ράφι της κουζίνας μας, στον πάγκο, για να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, κάθε πρωί και γενικότερα να μην μας δημιουργεί πρόβλημα. Φυσικά ήταν και οικονομική, δηλαδή έκανε περίπου γύρω στα 45 ευρώ με 50, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, αλλά μην ξεχνάτε, βασικά να μην ξεχάσω εγώ να σας το πω, ότι σαν μηχανή ναι μεν βγάζει έναν καλό καφέ, ωστόσο η πίεση, τα μπαρ τα οποία αυτό ασκεί, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται η συγκεκριμένη λειτουργία και ενέργεια στον καφέ ή στο νερό για να μπορέσει αυτό να περάσει και να βγει, είναι 8. Δεν είναι 15 που έχουν κάποιες άλλες μηχανές ηλεκτρικές, τις οποίες έχουμε πάνω στον πάγκο, αλλά είναι πάρα πολύ ογκώδης. Ωστόσο, κατά χαρακτηριστικά του, ο καφές, ο συγκεκριμένος εν προκειμένου που εμείς δοκιμάσαμε, είναι πάρα πολύ ωραίος, βγήκε πάρα πολύ καλός και γευστικά δεν μας άφηνε κάτι να επιθυμούμε περισσότερο. Θα σας το συνέστηνα εφόσον θέλετε κάτι οικονομικό και μικρό όπως έχω ήδη πει. Αυτά λοιπόν από μένα. Καλή συνέχεια. Να μένετε ασφαλείς, να είστε υγιείς. Σας χαιρετώ. Γεια σας!